Ήδη ερχόμεθα εις το 7ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Και είπε Κύριος ο Θεός προς Νόε, «Εισέλθε εσύ και πας ο οίκος σου εις την Κύβωτον, ότι σε είδον δίκαιον εναντίον μου εν τη γενεά τάφτου». Το να έχει κανείς την μαρτυρία των ανθρώπων είναι οπωσδήποτε ένα κεφάλαιο. Το να έχει όμως την μαρτυρία του Θεού είναι ό,τι μεγαλύτερο θα μπορούσε να υπάρχει. Διότι όταν με βεβαιώνετε εσείς για μία υπόθεση, για ένα θέμα που αφορά τον εαυτό μου, θα μπορούσα να σας πιστέψω και να έχω κάποια σιγουριά. Όταν όμως για αυτό το ίδιο θέμα με βεβαιώνει ο Θεός, τίθεται αμφιβολία. Έτσι, ποιος θα μπορούσε ποτέ να ξέρει εάν είναι δίκαιος, δηλαδή άγιος, όσο και αν οι άνθρωποι θα το μαρτυρούσαν αυτό, όταν το μαρτυρά αυτός ο ίδιος ο Θεός? Σκεφτείτε αγαπητοί μου ότι ο Θεός δίδει την μαρτυρία εις τον Νόε ότι είναι άγιος. Δίκαιος θα πει άγιος. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα να δεχτείς την μαρτυρία από τον ίδιο τον Θεό. Και του λέγει ότι εσύ εστάθηκες μπροστά μου άγιος. Εν τη γενεά ταύτη. Αυτό το εν τη γενεά ταύτη έχει δύο θέσεις. Η μία είναι εκείνη την οποία είχαμε πει την περασμένη φορά, ότι η αγιότης κρίνεται πάντοτε σε σχέση με την εποχή. Δεν είναι η αγιότης τόσο εξαντικειμένη. Βεβαίως είναι εξαντικειμένη, αλλά έχει οπωσδήποτε και μία συνάρτηση της εποχής, με την εποχή. Δηλαδή, η αγιότητα του Αβραάμ επί παραδείγματι δεν θα μπορούσε σήμερα να σταθεί σε σχέση με το Ευαγγέλιο. Εν τούτης, δια την γενεά του ο Αβραάμ είναι άγιος. Διότι τότε ήταν μια εποχή τέτοια και τέτοια, ή ακόμη δεν υπήρχε καν ο νόμος, και συνεπώς για την εποχή του η αγιότητα είναι πολύ σπουδαία. Βλέπουμε λοιπόν ότι το στοιχείο της εποχής είναι πάρα πολύ σπουδαίο και χαρακτηριστικό. Αυτό είναι ένα σημείο που το είχαμε ήδη αναλύσει την περασμένη φορά. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν λέγει ο Θεός, είσαι δίκαιος μπροστά μου, εναντίον μου, εναντίον θα πει μπροστά, εναντίον μου, εν τη γενεά ταύτη, εις αυτήν τη γενεά, εδώ θέλει να δημιουργήσει ο Θεός μία σύγκριση. Ότι δηλαδή εν αντιθέση με τη γενεά σου, η οποία είναι διεφθαρμένη, εσύ είσαι άγιος άνθρωπος. Το δυστύχημα για μας, ξέρετε ποιο είναι? Όταν η γενεά μας, ποια γενεά, το δεύτερο νήμισι του 20ου αιώνα, κάποτε ηρωνικά μας πει ότι είμεθα άγιοι, εξοργιζόμαστε, θυμώνουμε και φροντίζουμε με κάθε τρόπο να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε άγιοι. Έτσι, εάν πάμε κάπου και ενώ νηστεύουμε μας σερβίρουν κάτι που αυτό θα μπορούσε να μας χαλάσει τη σαρακοστή μας, εμείς για να μην μας πουν ότι είμαστε ευσεβείς άνθρωποι, καταλύουμε την νηστεία μας. Μόνο και μόνο για να μην μας πουν ότι είμαι θα ευσεβείς. Διότι αν μας έλεγαν ότι είμαι θα ευσεβείς, αυτό μας κακοφαίνεται, αισθανόμεθα ότι είναι προσβλητικό κλπ. Πεςτε μου πώς πρέπει εμείς να χαρακτηριστούμε? Σημαίνει ότι δεν εκτιμήσαμε εκείνο το οποίο λέμε ότι αγαπάμε και λέμε ότι ακολουθούμε. Αγαπητοί μου, πάρτε το είδηση. Πρέπει να σταθούμε οι άνθρωποι που θα δείξουμε την ευσεβιά μας. Δεν είναι υποκρισία. Η υποκρισία είναι το αντίθετο. Να υποκρίνομαι ότι δεν είμαι ευσεβής. Πάρτε το είδηση. Η εποχή μας είναι τόσο τρομερή που πρέπει να δείξουμε ότι είμαι θα ευσεβής άνθρωπος.
Το λέγουμε ένα νεύρο ψυχής αυτό, γιατί σας βεβαιώνω ότι θα είμαι σε βαθμό αγανακτήσεως όταν βλέπω πως κρυβόμαστε μέσα στο καβούκι μας και φοβόμαστε να ομολογήσουμε ότι είμαστε χριστιανοί, γιατί θα μας χειρολευτεί η εποχή μας. Και λέμε, δηλαδή έχουμε μείνει τόσο λίγοι οι χριστιανοί, ώστε δεν είναι της μόδας σήμερα να είσαι χριστιανός. Κι όμως στην εποχή του Νόε ένας άνθρωπος ήταν μόνο ευσεβής. Ο Νόε. Μόνο ο Νόε ήταν ευσεβής. Και δεν είχε αισθανθεί ντροπή ο Νόε ότι είναι ευσεβής. Και τι εποχή, διαφθαρμένη εποχή. Και μάλιστα ο Κύριος την χαρακτηρίζει, ο Ιησούς Χριστός, την χαρακτηρίζει την εποχή του Νόε ότι θα είναι η ίδια με εκείνη που θα έρθει στα έσχατα. Όταν θα πλησιάζει η ημέρα του τέλους, ο καιρός του τέλους, ο κόσμος θα είναι όπως την εποχή που ήταν τότε, στην εποχή του Νόε. Δηλαδή πάρα πολύ διαφθαρμένη εποχή. Βλέπετε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Νόε αποτελούσε μια εξαίρεση, κάτι το ιδιαίτερο, ήταν η εποχή του τέτοια και τέτοια. Ο Κύριος τις βάζει παράλληλα. Όχι τόσο, όχι μάλιστα απλώς παράλληλα. Τις ταυτίζει όταν λέγει, όπως τις ημέρες του Νόε κάνανε αυτό και αυτό και αυτό, έτσι θα είναι και τις ημέρες της παραμονές της Δευτέρας μου ελεύσεως, λέει ο Κύριος. Έτσι θα είναι το ίδιο πράγμα. Το Νόε, διαβάζοντάς τον, ίσως τον αισθανόμεθα σπουδαίον άνθρωπο και τον επαινούμε, αλλά βγάζουμε τον εαυτό μας από το να τον μιμηθούμε. Είναι περίεργο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα κρυβόμαστε. Αρκετά μπήκαμε μέσα στο καβούκι μας. Όταν άλλος μου πει, είσαι χριστιανός, ναι είμαι χριστιανός, και όταν του λέει ειρωνικά, με γεια του με χαρά του, εγώ είμαι χριστιανός. Νηστεύεις, μάλιστα νηστεύω. Πας στην εκκλησία, μάλιστα πάω στην εκκλησία. Έχεις 7 κουτσούβελα, μάλιστα 7 παιδιά, όχι κουτσούβελα, έχω 7 παιδιά. Φτάνουν οι άνθρωποι να ντρέπονται να εμφανιστούν στον δρόμο όταν έχουν πολλά παιδιά. Γιατί έφτασαν οι άνθρωποι να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έχουν πολλά παιδιά. Σας παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ, ας πάψουμε να ντρεπόμαστε την εποχή μας. Είναι διεφθαρμένη η εποχή μας. Δεν σας λέγω να έχουμε αισθήματα υπεροχής, γιατί δεν είναι καλό πράγμα, αλλά θα έχουμε όμως παρησίαν ομολογίας και θα στεκόμαστε σωστά. Να πάψουμε πια να κουμπωνόμαστε. Γιατί και ο Θεός και ο Χριστός δεν θα μας ομολογήσει εν ημέρα κρίσεως. Από δε των κτηνών των καθαρών εισάγαγε προσέ 7-7 άρσεν και θύλη. Από δε των κτηνών των μη καθαρών 2-2 άρσεν και θύλη. Και από των πετεινών του ουρανού των καθαρών 7-7 άρσεν και θύλη. Και από πάντων των πετεινών των μη καθαρών 2-2 άρσεν και θύλη. Διαθρέψε σπέρμα επί πάσαν την γη. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία διάκριση εις τα ζώα μεταξύ καθαρών και ακαθάρτων. Σας κάνει εντύπωση αυτή η διάκριση? Ξέρετε πόσο απέχουμε από το Λεβιτικό, το οποίο θα επικυρώσει οπωσδήποτε αυτήν τη διάκριση καθαρών και ακαθάρτων. Πολύ μακριά. Είμαστε ήδη στην ανατολή του ανθρωπίνου γένους και έχουμε το φαινόμενο των καθαρών και καθάρτων ζώων. Προφανέστατα, όταν το λέγει εδώ ο Θεός εις τον Νόε, από τα καθαρά θα πάρεις 7 ζευγάρια και από τα ακάθαρτα ζώα θα πάρεις από 2 ζευγάρια, προϋποθέτει ότι αυτή η διάκριση ήδη υπήρχε. Και πράγματι ανάγεται η διάκριση αυτή έως τον Αδάμ. Ίσως όμως δηλαδή είναι προκατακλυσμιαία αυτή η διάκριση, πρώτου κατακλυσμού. Και ένα σπουδαίο είναι ότι αυτή τη διάκριση περί καθαρών και καθάρτων την συναντούμε σε όλους τους λαούς της γης. Στην παράδοσή τους έχουν
αυτό το στοιχείο των καθαρών και καθάρτων ζώων. Ανάγεται η αρχή εις αυτόν τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά πόσο ο Αδάμ και η Εύα έχουν το θέμα περί καθαρών και καθάρτων ζώων? Προφανώς ο Θεός τους ομίλησε περί καθαρών και καθάρτων ζώων. Το Λεβιτικό πολύ αργότερα, τον 15ο ή 14ο αιώνα, κάπου εκεί προ Χριστού, θα κατακυρώσει από θρησκευτικής μόνον πλευράς το θέμα περί διακρίσεως καθαρών και καθάρτων ζώων. Αλλά πρόκειται πράγματι περί καθαρών και καθάρτων ζώων? Περί τίνος πρόκειται? Όπως τα γνωρίζετε, όταν ο Αδάμ ήταν στον Παράδεισο και μάλιστα πριν ακόμη δημιουργηθεί η Εύα, ήταν τελείως μόνος, ένας μόνος άνθρωπος επί της γης. Δεν ξέρω τι αισθήματα θα μπορούσε να έχει κανένας αν αισθανόταν ότι επί της γης είναι ο μόνος, η μόνη ύπαρξη. Είναι πολύ περίεργο αίσθημα. Αν κάποτε πέσουμε σε ένα ξερονήσι να βαγεί και μείνουμε μόνοι μας εκεί, έχουμε το αίσθημα ότι σε έναν άλλο κόσμο ολόκληρο κατοικούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Το να αισθάνεσαι όμως ότι έπεσαν ατομικές βόμβες και κατέστρεψαν ολόκληρο τον πλανήτη και εσύ σώθηκες κάπου στη γη και είσαι ο μοναδικός άνθρωπος πάνω στη γη, τι αισθήματα πρέπει να έχεις? Πολύ περίεργα. Πραγματικά πολύ περίεργα. Θέλετε ακόμη και πολύ πνιγυρά. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Αδάμ αισθάνεται αυτήν την λύπη και γι' αυτό ο Θεός του παρουσιάζει τα ζώα δια δύο λόγους, δια πολλούς λόγους. Ένας είναι για να αισθανθεί ότι ανάμεσα στα ζώα δεν υπάρχει σύντροφος. Δηλαδή, όταν θα παρελάσουν τα ζώα μπροστά του, δεν θα βρει κάτι που να μοιάζει με τον εαυτό του και να νιώσει την ανάγκη να υπάρξει ένας άνθρωπος. Και έτσι ο Θεός να δώσει τότε την Εύα, όταν θα έχει υπάρξει η ανάγκη της παρουσίας του προσώπου του άλλου ανθρώπου. Ο Θεός ποτέ δεν δίνει κάτι αν προηγουμένως δεν δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, όταν ζητάμε στην προσευχή μας κάτι και έχουμε φτάσει σε μια ανάγκη οποιασδήποτε φύσεως, μην λέμε ότι ο Θεός δεν μας ακούει. Θα μας το δώσει, αν και πάλι το κρίνει, θα μας το δώσει την τελευταία στιγμή. Πρέπει να δημιουργηθεί εντονοτάτη μέσα μας η ανάγκη, το αίσθημα της ανάγκης, για να μας το δώσει αυτό το κάτι ο Θεός. Όταν λοιπόν παρήλασαν τα ζώα, ο Αδάμ έδωσε ονόματα. Εσένα θα σε λένε γάτα, εσένα θα σε λένε σκύλο, εσένα θα σε λένε λεοντάρι, εσένα θα σε λένε φίδι. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, που το έχουμε άλλοτε αναφέρει. Λέω αυτό το άλλοτε αναφέρει για να σας θυμίζω στη μνήμη ότι πρέπει να τα σκαλίζετε στο μυαλό σας και εσείς, και ακόμη ότι δεν τα παλιλέγω, αλλά τα λέγω συγκαταβατικώς, γιατί έχω μπει και καινούριους ανθρώπους. Έχει μεγάλη αξία γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορούσε να δημιουργεί ενίας, συλλογισμούς, λέξεις, και ότι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, ήτανε τέλειος άνθρωπος και δεν ήτανε πιθηκάνθρωπος. Διότι το ζώο δεν μπορεί να σχηματίσει ενίας και λέξεις. Τούτο το κάνει μόνο ο άνθρωπος. Έτσι, όταν ο Αδάμ δίνει ονόματα, αυτή η τόσο απλή περιγραφή στην Γένεση μας δίνει μια πολυτιμωτάτη πληροφορία ότι ο Αδάμ ήταν άνθρωπος με σκέψη ακεραίαν, ολόκληρη, απαρχής. Απαρχής. Εδώ, ποια ζώα παρήλασαν? Δεν μας καθορίζει περί καθαρών και καθάρτων, αλλά μας λέγει ότι πέρασαν από μπροστά του τα ζώα του παραδείσου. Ώστε βλέπουμε ότι εν το παραδείσο δεν υπάρχουν καθαρά και ακάθαρτα ζώα. Η διάκριση περί καθαρών και καθάρτων είναι μετά τον παράδεισο.
έξω από τον παράδεισο. Προσέξτε παρακαλώ, είναι έξω από τον παράδεισο. Όταν ξαναήλθε ο παράδεισος στη γη, και αυτός ο παράδεισος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι πια σε ένα τόπο όπως ήταν ο αρχαίος παράδεισος εκεί στην Εδέμ, αλλά είναι σε όλη τη γη απλωμένος αυτός ο παράδεισος και λέγεται Εκκλησία. Και αυτός ο παράδεισος που λέει είναι το εξής. Όταν ο Απόστολος Πέτρος δέχεται εκείνο το όραμα των εντός οθόνης ζώων καθαρών και ακαθάρτων και παίρνει την εντολή να θύσει και να φάγει και λέγει ότι ουδαμός Κύριε, δεν έφαγα ποτέ μου ακάθαρτο ζώο, πως θα φάω τώρα, και λέγει εκεί η φωνή του Ιησού Χριστού, α, ο Θεός εκαθάρισε εν σύμι κίνου, εκείνα που ο Θεός τα έκανε καθαρά σύμι τα κάνεις ακάθαρτα. Ώστε λοιπόν εκαθάρισε ο Θεός, που σημαίνει ότι πρώτα δεν ήταν καθαρά. Α, ο Θεός εκαθάρισε. Άρα λοιπόν δεν ήταν κάποτε καθαρά. Και από το σημείο αυτό βλέπουμε το εξής. Ό,τι είναι έξω από τον παράδεισο είναι ακάθαρτο. Ό,τι είναι μέσα στον παράδεισο είναι καθαρό. Τα ίδια ζώα μέσα στον παράδεισο είναι καθαρά. Έξω από τον παράδεισο είναι καθαρά και ακάθαρτα. Μέσα στην Εκκλησία τώρα που επανέρχεται ο παράδεισος, τα ζώα δεν είναι πάλι καθαρά και ακάθαρτα, είναι καθαρά. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ότι επανερχόμεθα εις την αρχαίγωνον κατάσταση. Και ότι τα ζώα, όπως κι άλλοτε σας έχω πει, ακολουθούν την πορεία του ανθρώπου. Τώρα, το γιατί ο Θεός χαρακτηρίζει ζώα καθαρά και ακάθαρτα σε αυτή την περίοδο μεταξύ της πτώσεως από τον πρώτον παράδεισο και της εισόδου εις τον δεύτερον παράδεισο που λέγεται Εκκλησία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ίσως το γνωρίζετε, άλλοτε το έχουμε πει, είναι λόγοι παιδαγωγικοί κλπ. Δεν είναι της ώρας να τον αναλύσω. Εγώ μόνο έμεινα στο σημείο αυτό για να δούμε ότι η έννοια του καθαρού και του ακαθάρτου είναι ανάγεται εις αυτόν τον Αδάμ και την Εύα, είναι εντολή του Θεού και ότι είναι μια μεταπτωτική περίπτωση. Έτηγα ημερών 7, εγώ επάγω η ετών επί την γην 40 ημέρας και 40 νύκτας και εξαλείψω παν το ανάστημα ο επίησα από προσώπου πάσης της γης. Παρατηρούμε εδώ ότι χρησιμοποιούνται κάποιοι αριθμοί που χωρίς να το θέλουν μας προσελκύουν την προσοχή. Γιατί λέγει εδώ ο Θεός ακόμη 7 ημέρες και μετά θα αρχίσω να βρέχω και η βροχή θα κρατήσει 40 ημέρες και θα εξελίψω κάθε τι που υπάρχει επάνω στη γη. Ύστερα από 7 ημέρες που θα πάρει ο Νόε, που παίρνει ο Νόε την εντολή να μπει μέσα στην Κηφωτό, του λέγει ο Θεός τώρα μπες μες στην Κηφωτό. Ο Νόε έμεινε μες στην Κηφωτό 7 μέρες πριν αρχίσει ο κατακλυσμός. Μπήκε μέσα και ασφαλώς θα έλεγαν απ' έξω οι άνθρωποι, σίγουρα ο Νόε τρελάθηκε. Σίγουρα. Και μπαίνοντας μέσα περίμενε 7 ημέρες. Είναι δε καταπληκτικό το γιατί ο Θεός αφήνει 7 ημέρες να μείνει ο Νόε μέσα. Γιατί αλήθεια 7 μέρες να μείνει μέσα και δεν τον έβαλε τον Νόε μία μέρα πιο μπροστά? Για να τονιστεί και η πίστη του Νόε, ότι τώρα μπαίνει μέσα και κλείνει η πόρτα. Θα περιμένω λοιπόν, θα περιμένω 7 ημέρες. Όπως ακριβώς δεν κάνει καλά ο Χριστός εκείνων των τυφλών που του έβαλε πυλό στα μάτια, αλλά του είπε να πάει στο νερό της κολυμήθρας του Σιλοάμ,
εκεί να ανοιχθεί. Και θα μπορούσε να πει περίεργο πράγμα, να ανοιχθώ, μα θα φύγει η λάσπη από τα μάτια μου. Και τι έννοια θα είχε αυτό, θα μπορούσε μετά να αναβλέψω? Ήτανε για να τονιστεί η πίστη. Ή εκείνο το άλλο ήταν σε κάποιον, του κάνει προοδευτική θεραπεία στα μάτια. Προσέξατε, προοδευτική. Βάζει τα χέρια του ο Κύριος επάνω στα μάτια του τυφλού και του λέει, πώς βλέπεις? Βλέπω τους ανθρώπους σαν δέντρα ανεστραμμένα. Ξαναβάζει ο Κύριος τα χέρια του επάνω στα μάτια του και του λέει, τώρα πώς βλέπεις? Τώρα βλέπω κανονικά. Γιατί αυτό? Μοναδικό αυτό στην Αγία Γραφή. Βλέπουμε ότι με ένα του λόγο ο Κύριος εθεράπευε. Γιατί αυτή η προοδευτικότης είναι δυναμία του Ιησού Χριστού? Κάθε άλλο. Είναι για να τονιστεί η πίστη. Ότι δηλαδή εκείνος που τώρα με θεραπεύει έχει άραγε τη δύναμη. Την έχει τη δύναμη. Αλλά τώρα θέλει να σου τονίσει εσένα την πίστη και να αποκτήσεις εσύ δύναμη πίστεως. Έτσι λοιπόν τον εβάζει 7 ημέρες πιο μπροστά στην Κιβωτό ο Θεός τον Νόε. Αλλά γιατί 7 και όχι 8 ή 6 ή 10 και γιατί 40 ημέρες θα βρέθει και όχι 39, 38, 35, 30? Πάρα πολύ συχνά βρίσκομαι τους αριθμούς 7 και 40 στην Αγία Γραφή, όπως και άλλους αριθμούς, όπως είναι ο αριθμός 3 7 και 40. Σημειώσατε ότι οι αριθμοί 10 και 100 και μύρια τάλαντα, κάτι παραδείγματι, 100 πρόβατα λέει ο Χριστός και χάνεται το ένα, 10 παρθένοι, 10 παρθένοι, 5 είναι φρόνοι με 5 άφρονες, μωρέ, και λοιπά, 10 τάλαντα, 5 τάλαντα και γίνονται άλλα 5, γίνονται 10 τάλαντα. Ο αριθμός 10 ή 100 ή 1000 ή τα 1000 έτη που θα βασιλεύσει ο Χριστός. Δεν είναι 1000 έτη, προφανώς, η τρομερή παρανόηση των χιλιοστών. Όλα αυτά αγαπητοί μου είναι απλός στρογγυλός αριθμός, ο οποίος θέλει να βγάλει την υποψία από τους ακροατάς, το να ψάχνουν να βρουν ποσοστά. Ποσοστά. Κύριε, οι πολλοί οι σωζόμενοι θα σωθούν πολλοί? Αγωνίζεστε εις ελθύν. Αγωνιστείτε να μπείτε. Πόσοι θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού? 5 μυαλωμένες παρθένοι και 5 μωρέ παρθένοι. Δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα όταν βάζει το 5 και το 5. Σου βγάζει την υποψία αν θα είναι λίγοι ή πολλοί εκείνοι που θα σωθούν. Σου λέει, αγωνίσου να σωθείς. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι στρογγυλή αριθμή. Οι άλλοι, ο 7, ο 3, ο 7, ο 40, λέγονται ιεροί αριθμοί και συνήθως έχουν μία μυστική έννοια και σημασία. Έτσι κάνει εντύπωση εδώ πέρα γιατί μπαίνουν αυτοί οι αριθμοί. Μήπως έχουν καμία σχέση με κάτι? Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Βέβαια τον αριθμό 7 θα τον συναντήσουμε πολλές φορές στην Αγία Γραφή. Πολλές φορές. Και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι 7. Ακόμα θα δούμε ότι οι κύκλοι, τώρα κύκλοι πώς να το πούμε, είναι η δομή της Αποκαλύψεως, είναι πολύπλοκος. Έχει μία δομή. Μία δομή πολύπλοκων σε επαλλήλους κύκλους επταδικούς. Επαλλήλους επταδικούς κύκλους. Όπως το διαβάζουμε το βιβλίο, δεν το αντιλαμβανόμεθα αυτό εύκολα. Αλλά θα μπορούσε το βιβλίο της Αποκαλύψεως να γίνει με ένα πολύπλοκο σχήμα επάνω στον πίνακα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι, σας είπα, επάλληλοι, επταδικοί κύκλοι. Όταν λέμε επταδικός κύκλος, σημαίνει ένας κύκλος που συμπληρώνεται από 7 σημεία. 7 άγγελοι, 7 πληγές, 7, ξέρω εγώ, όλο 7. 7 λιχνίες, και το καθένα. Όλο 7. Όλο 7. Ακόμη και οι επιστολές είναι 7. Προς τα 7 εκκλησίες
της Μικράς Ασίας και ούτω καθεξής, έχουν ένα μια μυστική σημασία. Εδώ τι θα μπορούσαμε άρα και να βρούμε? Αγαπητοί μου, δεν μπορούμε όλα να τα βρούμε. Δεν μπορούμε. Πάρα πολλά πράγματα καιρό το μέλλοντι θα μας αποκαλύψουν. Στον μέλλοντα καιρό θα μας αποκαλύψουν. Αλλά υπονοώ κάτι εγώ εδώ. Όταν βάζει τον αριθμό 7 ημέρες και ότι 40 ημέρες θα βρέχει, θέλει να αποκλείσει ότι ο κατακλυσμός είναι φυσικών προϊόν. Δηλαδή, έχουν γίνει κατακλυσμοί πάνω στη γη? Πολλοί. Έχουν γίνει πάρα πολλοί κατακλυσμοί. Τοπικοί κατακλυσμοί. Μήπως και αυτός ο κατακλυσμός του Νόε είναι κάποιος κατακλυσμός που ήρθε σαν ένα φυσικό αποτέλεσμα κάποιων φυσικών φαινομένων? Δηλαδή, βρισκόμεθα σε μια εποχή που η θερμοκρασία της γης είναι τέτοια και τέτοια, η γεωγραφική θέση της περιοχής εκεί στη Μεσοποταμία είναι τέτοια και τέτοια, όπως έχουμε εκείνους τους κυκλώνες. Δεν είναι, πέρσι δεν είναι εκείνος ο κυκλών που έπληξε ένα σημείο του Πακιστάν κάπου εκεί και έπληξε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους? Μήπως λοιπόν είναι ένα αποτέλεσμα ενός κυκλώνος που κουβάλισε νερό πολύ και έπεσε εκεί και έγινε κατακλυσμός? Για να αποκλείσεις σύ ο αναγνώστης των μετέπειτα αιώνων ότι είναι ένα φυσικό φαινόμενο, για να το αποκλείσει αυτό ο Θεός, σου βάζει ότι θα βρέχει 40 ημέρες μόνο, όχι 39 ούτε 41, 40 ημέρες μόνο. Και ο αριθμός 40 επανειλημμένος να βρίσκεται στην Αγία Γραφή, που να φανερώνει ότι ο κατακλυσμός δεν ήταν φυσικό αποτέλεσμα φυσικού αιτίου, αλλά ηθικό αποτέλεσμα, ή αν θέλετε φυσικό αποτέλεσμα ηθικού αιτίου. Και ποιο είναι το ηθικό αίτιο? Η αμαρτία. Έτσι, αυτός ο τύπος, βλέπετε αυτό το χωρίο, 7 λέει 40 ημέρες θα βρέχει. Ξέρετε τι βγάζει, τι απάντηση δίδει? Σε ένα πολύ σπουδαίο πρόβλημα που μάλιστα τελευταία ετέθη πάλι και κάθε φορά τίθεται όποτε γίνει μια καταστροφή πάνω στη γη. Γιατί έγινε ο σεισμός της Θεσσαλονίκης, είπαν πολλοί. Χωρίς να πολυπραγμονούμε, θα σας έλεγα, είναι ένα φυσικό αποτέλεσμα ενός ηθικού αιτίου. Αυτή είναι η απάντηση. Τίποτα. Τώρα, το γιατί ο Θεός επιφέρει αυτό το φυσικό αποτέλεσμα είναι πολλοί οι λόγοι. Πρώτα-πρώτα, είναι διότι η φύση ακολουθεί τον άνθρωπο. Βλέπετε, καταστρέφονται οι άνθρωποι, καταστρέφονται και τα ζώα. Δεύτερον, ότι ο άνθρωπος τιμωρείται. Τρίτον, ότι ο Θεός δια της παρουσίας ενός φυσικού φαινομένου δημιουργεί σεισμόν μέσα στην ανθρωπίνη ψυχή, να την κάνει να συνέλθει και να μετανοήσει και συνεπώς να είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Βλέπετε πόσα πράγματα βγαίνουν, και βγαίνουν ακριβώς από αυτό το χωρίο. Το τονίζω γιατί πολύ επιθυμώ, όταν μελετάτε την Αγία Γραφή, να προσπαθείτε να βαθαίνετε σε αυτή, και ακόμη να αποκαλύπτουμε ότι η Αγία Γραφή έχει πολύ πολύ μεγάλο βάθος. Πίσω από κάποιες λέξεις που τις περνάμε απαρατήρητα δίδονται οι καλύτερες και οι μεγαλύτερες απαντήσεις, ίσως κάποτε σε πολύ μεγάλα προβλήματα και θέματα που μας απασχολούν. Και επίησε Νόε πάντα όσα είναι τίλα του αυτό Κύριος ο Θεός. Ωραία αυτή η θέση. Ό,τι του είπε ο Θεός, ο Αδάμ το έκανε. Ο Νόε το έκανε. Τι χαριτωμένο αυτό. Είναι ο άνθρωπος της υπακοής. Ό,τι του είπε.
νοέδε ειν ετών 600. Και ο κατακλυσμός του ύδατος εγένετο επί της γης. Γιατί βάζει εδώ την ηλικία του Νοέ όταν έγινε ο κατακλυσμός? Διότι έβαλε και την ηλικία του Νοέ όταν του είπε ο Θεός να αρχίσει να κατασκευάζει την κύβωτον. Και πόσο ετών ήταν τότε? 500. Έτσι θέλει να δείξει ότι ο Θεός μακροθυμεί στη γενιά εκείνη 100 ολόκληρα χρόνια. Και ακόμη ο Νόε γίνεται ο κήρυξ της μετανοίας, όχι μόνο με το στόμα του αλλά και με την κατασκευή που κάνει κατά εποπτικών τρόπων, για να δείξει ότι πραγματικά θα έρθει η καταστροφή και ότι ήταν ανάγκη πραγματικά να μετανοήσει η εποχή του. Αλλά είναι και κάτι ακόμη. Όχι μόνο για αυτό το λόγο μας δίνει την ηλικία του Νόε, για να γνωρίσουμε πόσα χρόνια ο Θεός μακροθυμεί και αναμένει την γενιά να μετανοήσει, αλλά αποτελεί και καλαντάριον τώρα ο Νόε, ημερολόγιο. Πώς θα ρυθμίσουμε τα πράγματα? Από πού θα πιαστούμε να χρησιμοποιήσουμε χρονολογίες? Είναι γνωστό ότι η χρονολογία, η οποία θα μας απασχολήσει ευθύς παρακάτω, ευθύς μετά, είναι ένα σημείο συμβατικό, διότι ο άνθρωπος πρέπει από κάπου να ξεκινάει, να αρχίσει να μετράει τον χρόνο. Μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός έκανε τα ουράνια σώματα να φωτίζουν την γη, ο ήλιος και η σελήνη, να φωτίζουν την γη και να αποτελούν στοιχεία ημερολογίου. Το λέει σαφώς αυτό εκεί. Για να απαριθμείται ο χρόνος. Η απαρίθμιση του χρόνου είναι κάτι που απασχόλησε πάρα πολύ τον άνθρωπο. Πόσο είναι ανάγκη να απαριθμηθεί ο χρόνος, δεν έχω παρά να σας πω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επιστήμη. Όσοι είναι επιστήμονες εδώ το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα βήμα στην επιστήμη εάν δεν μετρήσουμε τον χρόνο. Το δεύτερο βήμα στην επιστήμη είναι να μετρήσουμε τον χώρο. Αυτά τα δυο είναι. Όταν καταφέρουμε να μετρήσουμε τον χρόνο και να μετρήσουμε τον χώρο, κάνουμε επιστήμη. Όσο καιρό μένουμε στην εμπειρία της παρουσίας, εμπειρία της παρουσίας του χρόνου και του χώρου, χωρίς να έχουμε την δυνατότητα μετρήσεώς των, είναι έτσι, είμεθα έξω από την επιστήμη. Είμεθα μόνο εις την εμπειρία, τίποτε άλλο. Εκείνο που κάνει η επιστήμη, εκείνο που, είναι, που κάνει την γνώση κάθε επιστήμη, είναι η μέτρηση. Από τη στιγμή που μέτρησα ένα ποσό, κατέκτησα αυτό το ποσό. Από τη στιγμή που ζύγισα την γη, και την έχουμε ζυγίσει οπωσδήποτε, μην μου πείτε με το καντάρι φυσικά του γειτονά μας που ζυγίζει τα ξύλα, από τη στιγμή που ζυγίσαμε τη γη, την κατακτήσαμε. Από τη στιγμή που ζυγίσαμε το φεγγάρι, το κατακτήσαμε. Από τη στιγμή που ζυγίσαμε το δίνο, τον κατακτήσαμε. Από τη στιγμή που μετρήσαμε την απόσταση από τη γη στη σελήνη, την κατακτήσαμε. Και το κατακτήσαμε. Και πραγματικά τα κατακτήσαμε. Γιατί τα μετρήσαμε πρώτα. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα το θέμα της μετρήσεως. Έτσι λοιπόν, ποιο θα είναι το ημερολόγιο για να μετρηθεί ο χρόνος? Δεν υπάρχει σημαδούρα που να σταθώ και να αφετηρία για να ξεκινήσω να μετρώ. Αυτή τη στιγμή θα στεθεί σημαδούρα αυτή η ηλικία του Νόε. Και έτσι μου λέγει ότι ο κατακλυσμός κρατάει πριν αρχίσει 100 χρόνια, και όταν ο κατακλυσμός θα έχει τελειώσει, αφού θα έχει αρχίσει όταν ο Νόε είναι 600 ετών, θα έχει τελειώσει όταν ο Νόε θα είναι 601 ετών. Άρα ο κατακλυσμός κράτησε ένα χρόνο. Καλανδάριον λοιπόν
η ηλικία του Νόε. Και το σπουδαίο, το αρχαιότερο καλανδάριο του κόσμου, είναι το πρώτο καλανδάριο, θα πει ημερολόγιο, το αρχαιότερο ημερολόγιο ή καλεντάριο, το λένε καλανδάριο με ελληνικότερο, το αρχαιότερο ημερολόγιο του κόσμου. Εισήλθε δε Νόε και η γη αυτού και η γηνή αυτού και οι γυναίκες των ιών αυτού μεταυτού εις την κυβωτών δια το είδωρ του κατακλυσμού. Εισέρχονται 8 ψυχές. 8 ψυχές. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα παιδιά του, οι γυναίκες του. Δεν ξέρουμε βέβαια αν η γυναίκα του Νόε ή το ευσεβής. Αλλά σώζεται όμως, επειδή ο Νόε είναι ευσεβής. Δεν ξέρουμε αν τα παιδιά του Νόε ήσαν τόσο ευσεβή. Σώζονται όμως επειδή ο Νόε είναι ευσεβής. Είναι δίκαιος. Διότι είναι ανάγκη αυτοί να βρεθούν μαζί του και να αποτελέσουν την αφετηρία ενός καινούργιου κόσμου. Βεβαίως έχουν μία, αν δεν έχουν τον βαθμό ευσεβίας του Νόε, οπωσδήποτε έχουν έναν βαθμό ευσεβίας, ασφαλώς κατώτερον, αλλά πάντως έχουν βαθμό ευσεβίας. Από πού το καταλαβαίνουμε? Ο Λότ ή το κατωτέρας ευσεβίας από τον Αβραάμ, ανυψιός του Αβραάμ ο Λότ, σώζεται όμως διότι έχει ευσέβεια, κατωτέρα του Αβραάμ, σώζεται όμως. Η γυναίκα του Λότ σώζεται γιατί ο άνδρας της είναι ευσεβής. Όταν όμως σε κάποιο σημείο, σε κάποια στιγμή θα δείξει ότι αποβάλλει αυτή την προσωπική της ευσέβεια, έστω αυτή τη λίγη, γίνεται στήλη αλατιού. Έτσι βλέπουμε ότι οπωσδήποτε τα παιδιά του Νόε ήταν ευσεβή, είχαν μια ευσέβεια, διότι ήδη ακολουθούν τον πατέρα τους. Μπορούσαν να μην τον ακολουθήσουν? Θα ειδίναν το να μην τον ακολουθήσουν τον πατέρα τους? Γιατί όχι? Απόδειξη πάλι η Αγία Γραφή. Όταν ειδοποιήθηκαν οι αρβωνιαστικοί, οι μνηστήρες των δύο θυγατέρων του Λότ, από το Λότ, που τους είπαν οι άγγελοι, που του είπαν οι άγγελοι ότι θα καταστραφούν τα Σόδομα και να φύγουν, εκείνοι αγέλασαν και δεν πήγαν και καταστράφησαν. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαν και τα παιδιά του Νόε να πούν: τι λες πατέρα, είσαι με τα καλά, ότι κάνεις εδώ πέρα τώρα ένα κυβότιο να μπεις μέσα και κουβαλάς και τα ζώα εκεί μέσα? Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτά είναι γελία, είναι αστεία. Θα μας γελάει ο κόσμος. Ακούστε, θα μας γελάει ο κόσμος. Αυτό που λέμε τόσο, τόσο τονισμένο, θα μας γελάει ο κόσμος. Δεν ξέρω σήμερα, αγαπητοί μου, αν θα έπρεπε να παίρνουμε καμία τέτοια πληροφορία από το Θεό, να αρχίσουμε να κατασκευάζουμε στην πλατεία της Λαρίσης ένα μεγάλο τέτοιο κυβότιο να μπούμε μέσα. Θα το κάνατε? Είμαι σίγουρος όχι. Γιατί? Θα λέγατε, θα μας γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, τα παιδιά του Νοέ δεν είπαν θα μας γελάει ο κόσμος, άρα πίστεψε. Συνεπώς είχαν κάποια ψέματα. Σώζονται λοιπόν όλοι. Αλλά 8 ψυχές μόνο? Πού είναι εκείνοι που λένε, καλά, ο Θεός, τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, όλοι θα πάνε στην κόλαση? Και βγάζουν εκείνη τη θεωρία ότι ο Θεός τελικά θα συγχωρέσει τους ανθρώπους. Θεωρία, του μυαλού μας θεωρία είναι. Θα συγχωρέσει τους ανθρώπους και έτσι όπως είναι αγαθός ο Θεός, θα πάμε όλοι μετά στον παράδεισο ή θα πάμε πολλοί. Αγαπητοί μου, ας το προσέξουμε. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή 2 κεφάλαιο χωρίων 5: και αρχέ κόσμου ου και θύσατο. Ο Θεός δηλαδή, δεν ελυπήθηκε ο Θεός.
αλλά όγδον νόε δικαιοσύνης κήρυκα εφύλαξα, κατακλυσμών κόσμο ασεβών επάξας. Ο Θεός λέγει δεν λυπήθηκε τον κόσμο, ούτε θύσατο, δεν τον λυπήθηκε τον κόσμο, και κατέστρεψε τον κόσμο, είδατε, κατακλυσμών κόσμο εις τον κόσμο ασεβών, εις τον κόσμο των ασεβών επάξας, επέφερε. Γιατί? Διότι ήταν ασεβής κόσμος και σώθηκαν μόνο 8 ψυχές. Έτσι μη βάζουμε μέσα στην αντίληψή μας ότι τι να γίνει, όλοι έτσι είμαστε, θα μας λυπηθεί ο Θεός, θα σωθούμε. Όχι, αγαπητοί μου, να αγωνιζόμεθα την ζωή, τον αγώνα της αρετής και τίποτε άλλο. Και να μην βγάζουμε θεωρίες οι οποίες δεν έχουν καμία ασφάλεια από τη γραφή, και ότι βάσει αυτό θα δυνάμεθα να σωθούμε. 2-2 εισήλθον προς Νόε στην Κιβωτών τα ζώα. Άρσεν και θύλι καθά ενετήλατο ο Θεός τον Νόε. Εδώ βλέπουμε τα ζώα να εισέρχονται στην Κιβωτών. Προσέξτε τη φράση, προς Νόε εις την Κιβωτών. Η σωστότερη ερμηνεία είναι να πούμε ότι τα ζώα ήρχοντο μόνα τους. Ναι, διότι θα ήταν αδύνατον ο Νόε να συγκεντρώσει όλα τα ζώα, και μάλιστα ζώα τα οποία πού να τα μαζέψει, πού να τα βρει όλα τα ζώα, πού να τα βρει και πώς θα τα πιάσει όλα τα ζώα. Πάρτε τα πουλιά, πού θα τα πιάσει όλα τα πουλιά. Και όμως είχε εντολή να βάλει και πουλιά μέσα και αρπετά μέσα, πού να τα μαζέψει όλα. Θεία προσταγή έρχονται και μπαίνουν εις την Κιβωτών μόνα τους. Πώς έγινε αυτό, μη σας εκπλήσει, έχουμε και το παρόμοιον του. Πώς ο Θεός είπε εις τα ζώα, θεία νεύση τα ζώα να παρελάσουν πρώτου Αδάμ για να του δώσει ο Αδάμ ονόματα. Με τον τρόπο λοιπόν που τα ζώα περνούν μπροστά από τον Αδάμ για να τους δώσει ονόματα και μαζεύονται μπροστά του, κατά παρόμοιο τρόπο τα ζώα τώρα θεία επιδεύση έρχονται και μπαίνουν εις την Κιβωτών. Μια ωραία παράδοση, η οποία βεβαίως δεν έχετε αληθείας οπωσδήποτε, αλλά απλώς είναι από εκείνες τις προσπάθειες να δώσουμε οπωσδήποτε μια ιστορία και ένα νόημα σε κάτι που έχουμε. Είναι ιδίως των Ελλήνων αυτό, είναι όλων των ανθρώπων, ιδίως των Ελλήνων. Είναι το εξής: ποια είναι η σημασία του ταλάντου που έχουμε και χτυπάμε στα μοναστήρια, εκείνο το ξύλο που χτυπάμε, ποια είναι η σημασία? Βεβαίως μία είναι η σημασία, αυτή που τη βλέπουμε μπροστά μας. Χτυπάμε το ξύλο και να μαζευτούν οι μοναχοί στις διάφορες εργασίες τους. Στο καθολικό για να προσευχηθούν, στο φαγητό για να φάνε, στις δουλειές τους και το καθεξής. Ή να ξυπνήσουν και το καθεξής. Αυτή είναι η σημασία και τίποτε άλλο. Αλλά επειδή, όπως σας είπα, αγαπάμε να δίνουμε πάντοτε μια ιστορία σε κάτι, λέμε ότι το τάλαντο το χρησιμοποίησε πρώτος ο Νόε. Χτυπούσε το τάλαντο και μαζεύτηκαν τα ζώα. Βέβαια, σας είπα, δεν είναι αληθές. Δεν το λέει η Αγία Γραφή αυτό πράγμα. Αλλά μπορούμε να πούμε όμως κάτι. Ότι όπως τα ζώα εισήρχοντο εις την Κιβωτών, έτσι τώρα χτυπώντας το τάλαντο μαζεύονται οι λογικές υπάρξεις, τα λογικά ζώα, οι άνθρωποι, μαζεύονται εις την λογική Κιβωτών, την Εκκλησία, για να προσευχηθούν εκεί εις τον Θεό, και που η Εκκλησία ως λογική Κιβωτός και νοητή Κιβωτός είναι και η σωστική Κιβωτός, εκείνη που θα σώσει όσους εισέρχονται μέσα εις αυτή. Αυτό βεβαίως μπορούμε να το πούμε. Και γένετο μετά τα 7 ημέρας και το είδωρ του κατακλυσμού εγένετο επί της γης εν το 600ο έτη εν τη ζωή του Νόε, του δευτέρου μηνός
εβδόμη και εικάδη του μηνός. Τη ημέρα ταύτη εράγησαν πάσε επί γη της Αβύσσου και οι καταράκτε του ουρανού είναι όχθησαν. Ακρίβεια ημερολογή. Πότε έγινε ο κατακλυσμός? Έγινε ο κατακλυσμός όταν ο Νόε ήταν 600 ετών. Σε ποιο σημείο της, του έτους, του δευτέρου μηνός, εβδόμη και εικάδη, 27 του δευτέρου μηνός. Ποιος τώρα είναι, ποια είναι αυτή η 27η του μηνός αυτού? Θα ειδείτε από την όλη περιγραφή που θα πούμε και στο επόμενο θέμα μας, να γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση του θέματος περί του έτους. Παρουσιάζεται το έτος ηλιακών, 365 ημέρες. Οι άνθρωποι της εποχής τότε ήδη μετρούσαν το χρόνο ηλιακά. Ένα. Δεύτερο, είχαν χωρίσει τον χρόνο σε 12 μήνες. Είναι παναρχαία αυτή η διαίρεση. Παναρχαία. Εδώ βλέπετε ότι ομιλεί περί μηνός. Και ο μην αυτός δεν είναι παρά το 1/12 ημερολογία. Το ξέρετε όλοι. Το αρχαιότερο ημερολόγιο. Αυτό το ημερολόγιο είναι πράγματι ηλιακό. Χωρίζει τον χρόνο σε 12. Είναι γνωστό ότι στους Βαβυλωνίους υπάρχει το εξαδικό σύστημα. Το εξαδικό σύστημα. Υπάρχει και το επταδικό αργότερα. Ενθυμίστε στον Δανίλη που λέγει ότι η φλόγα της καμίνου ήταν 49 πύχες. Παπά, θα πει κανείς, πω πω, 49 πύχες, όχι 48, ούτε 50, 49 πύχες. Είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, 100 μέτρα λέμε εμείς σήμερα. 49 είναι το 7 επί το 7. 7, ακέραιος αριθμός, 7 φορές το 7. 49 πύχες. Ήτανε παροιμιώδης έκφρασης. Προσέξτε, το 49 δεν είναι ακριβής αριθμός. Είναι παροιμιώδης έκφρασης. Γιατί? Διότι το σύστημα είναι επταδικό. Αυτό δε και στην αριθμητική τους και τα λοιπά είναι γνωστό. Μάλιστα, και γιατί δεν είχαν και τηλεσκόπια τότε, είχαν βρει και τους 7 πλανήτας που ήταν γύρω από τη γη και λοιπά και λοιπά. Το επταδικό σύστημα. Δηλαδή θα λέγαμε, πώς θα μετρούσαμε αν θα κάναμε αριθμητική? Συγχωρέστε με αυτά που λέμε, αλλά είναι τόσο χρήσιμα και που βλέπει κανένας ότι το βιβλίο της Αγίας Γραφής τόσα πράγματα μας εισάγει. Τόσα πράγματα. Θα λέγαμε, όπως το δεκαδικό σύστημα, όταν φτάσουμε στο 10, επανερχόμεθα στην πρώτη μονάδα. Λέμε 10 και 1. 10 συν 1. 1 και 10. 11. 2 και 10. 2, 12. 2, 10, 12. Τι το καθεξής. Θα λέγαμε 7 και 1. Πόσο είναι? 8. 7 και 2 θα λέγαμε. Έτσι θα λέγαμε. Η λατινική αριθμή, αν προσέξετε, η λατινική αριθμή είναι ως εξής. Έχουμε, προσέξτε, το 1 είναι 1, το 2 είναι 2 γραμμές, το 3 είναι 3 γραμμές. Το 4 είναι ένα γιώτα, μία κάθετος και ένα δε. Μετά το 5 είναι δε και μετά από το 6 η αυτό πάει από εκεί. Συνεπώς, το σύστημα είναι πενταδικών. Το σύστημα είναι πενταδικών. Πενταδικών. Δηλαδή το τελευταίο είναι το δε. Μετά, όταν μετά το δε βάλω τη μονάδα μετά, σημαίνει επαναλαμβάνω τη μονάδα μετά. Έχουμε πενταδικό σύστημα. Στους αραβικούς αριθμούς που έχουμε εμείς όταν όπως στην αριθμητική μας τη σύγχρονη, είναι το δεκαδικό σύστημα. Και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν το δεκαδικό σύστημα. Μέχρι σήμερα όμως επικρατεί το εξαδικό σύστημα στο εμπόριο με τις λεγόμενες ντουζίνες. Λέμε μια δωδεκάδα πιάτα.
Γιατί λέμε δωδεκάδα? Είναι το εξαδικό σύστημα. Αυτά όλα είναι συμβατικά. Το δεκαδικό ξεκινά από τα δέκα δάχτυλα. Από τα δέκα δάχτυλα. Το εξαδικό, διότι εύκολα διαιρείται. Λέμε 12, 24, 12, διαιρείται πολύ εύκολα. 6, 3. Έχουμε αυτή την εύκολη διαίρεση. Ευκολύνει δηλαδή στους λογαριασμούς. Και το καθεξής. Οι μήνες λοιπόν χωρίζονται σε 12. Εξαδικό σύστημα. Το πανάρχιον αυτό ημερολόγιο των Βαβυλωνίων. Ο χρόνος που εμετράτω ήταν οι ησημερίες. Ο πρώτος μήνυ, συγγνώμη, η ησημερία, η φθινοπορεινή, είναι 23 Σεπτεμβρίου. 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν είναι η πρώτη του μηνός. Οι Εβραίοι αργότερα θα πάρουν ως πολιτικό έτος την 1η Οκτωβρίου. Αλλά η 1η Οκτωβρίου είναι η καθημάς 23 Σεπτεμβρίου. Σημειώσατε το αυτό. Αργότερα, όταν θα βγουν από την Αίγυπτο, ο Θεός θα αλλάξει το ημερολόγιο και θα τους πει ότι θα γιορτάζεται το Πάσχα τον μήνα Νισάν, που είναι ο Μάρτιος. Και έτσι στους Εβραίους συναντώνται δύο ημερολόγια, το παλαιόν και το νέον. Το παλαιόν και το νέον, δύο ημερολόγια. Δεν τους εμποδίζει αυτό. Είναι το πολιτικό ημερολόγιο που αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου και το θρησκευτικό ημερολόγιο που αρχίζει από τον μήνα Νισάν. Καταλάβετε, ο μήνας Νισάν αρχίζει δε από τις 15 Μαρτίου. Μια μικρή παρατήρηση, μια που είπα είχαν δύο ημερολόγια. Για λόγους που δεν θα εξετάσω τώρα και δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή στην εκκλησία μας έχουμε δύο ημερολόγια. Και έχουμε τους νέους ημερολογίτες και τους παλιοημερολογίτες. Μην ανάβουμε πάθη γύρω από τα θέματα των ημερολογίων. Καλώς κακώς υπάρχουν. Άστα τα να υπάρχουν. Μην τα κονόμαστε. Μην γκρινιάζουμε. Μην βγάζουμε τα μάτια μας. Μην αλληλοκατηγορούμε. Δεν έχουν τα ημερολόγια καμία αξία. Βλέπετε το στην ώρα. Γιατί κάνω το θέμα αυτό για τα ημερολόγια? Να δείτε ότι είναι συμβατικό πράγμα το ημερολόγιο. Είναι συμβατικό πράγμα το ημερολόγιο. Τίποτα άλλο δεν είναι. Τίποτα άλλο. Μόνο στενοκέφαλοι άνθρωποι θα μπορούσαν να κολλάνε στο θέμα ημερολόγιο. Μα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είναι. Αυτό είναι. Εμείς μην φωνάζουμε τίποτα. Καλός, κακός, αυτό είναι. Να είμαστε σωστοί χριστιανοί. Να έχουμε ακεραία πίστη, ακεραία ηθική, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και να μην λέμε εσείς είσαστε αιρετικοί, δηλαδή με την έννοια μας κατηγορούν, δηλαδή μην τους κατηγορούμε τους ανθρώπους, μας κατηγορούν ότι είσαστε αιρετικοί, είσαστε πατικοί, είσαστε δείξη. Πάπα τόσα πάπα. Σας παρακαλώ πολύ, θα το παρακαλέσω έτσι θερμά αυτό το πράγμα. Ένα μόνο να προσέχουμε, πραγματικά να μην μπαίνουν αιρέσεις μέσα στη ζωή μας και πραγματικά να μην συνδέομεθα με αιρετικούς. Έτερο με κάτερο. Τώρα το ημερολόγιο, να τα κονόμαστε. Θα μου πείτε, ήταν καλό αυτό που έγινε? Δεν ήταν καλό, βέβαια δεν ήταν καλό που έγινε αυτό. Αλλά έγινε. Τώρα τι να κάνουμε? Τα κονόμαστε. Ούτε είναι το ημερολόγιο στοιχείο σωτηρίας. Να το έχετε υπόψη σας και αυτό το πράγμα. Δεν σώζεσαι αν είσαι με το μέρη το παλαιό. Σώζεσαι αν είσαι κατά Θεόν άνθρωπος και αναγεννημένος άνθρωπος. Αυτό μόνο θα σώσει. Αλλά έτσι, όταν λέμε 23 Σεπτεμβρίου ότι είναι η ημερία, άρα η 1η Οκτωβρίου, 23 Σεπτεμβρίου είναι η 1η Οκτωβρίου, τότε ποιος είναι ο δεύτερος μήνας? Είναι η 1η του δεύτερου μηνός, είναι 23 Οκτωβρίου. Αφού 23 Σεπτεμβρίου είναι ο πρώτος μήνας, 23 Οκτωβρίου είναι ο δεύτερος μήνας. Προσθέσατε και 27 ημέρες και θα βγάλετε ότι ο κατακλυσμός έγινε στις 20 Νοεμβρίου.
Άραγε, γιατί πας φιλολογία για να βγάλω τον αριθμό 20 Νοεμβρίου? Πρώτα απ' όλα γιατί το λέει και η Αγία Γραφή. Και αφού το λέει η Αγία Γραφή και επιμένει στο να αναλύσει ακριβώς πότε έγινε, γιατί να μην το πούμε, θα δείτε δε ότι ακριβώς στις 20 Νοεμβρίου, δηλαδή την 27η του δευτέρου μηνός, 7η και η Κάδη του δευτέρου μηνός, βγήκε ο Νοέ από την Κιβωτό. Έμεινε ο Νοέ μέσα στην Κιβωτό ένα ολόκληρο χρόνο. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Γιατί όμως επιμένω σε αυτό? Ίσως ποτέ δεν σκεφτήκατε, γιατί δεν το ξέραμε, ούτε εγώ το σκέφτηκα. Τώρα που το διάβασα και να σας το πω, και εγώ τώρα το σκέφτηκα. Τι? Είναι μια επέτειος. Και οι επέτειοι έχουν κάποια αξία. Υπενθυμίζουν ένα γεγονός. Μου φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι ας κρατήσουμε στο μυαλό μας την 20 Νοεμβρίου. Κάθε χρόνος που έρχεται 20 Νοεμβρίου, να λέμε, σαν και σήμερα, μάλιστα 20 Νοεμβρίου, προσέξτε, σε σχέση με τη θέση του ηλίου. Γιατί προσαρμόζουμε τώρα το ημερολόγιο μας, έκανα προσαρμογή. Γιατί αν θα πέραμε το ημερολόγιο το δικό μας, δεύτερος μήνας για μας είναι ο Φεβρουάριος. Πόσα τέτοια έχουν αλλάξει. Ήτανε κάποτε ο Σεπτέμβριος, 1η Σεπτεμβρίου, μετά έγινε 1η Ιανουαρίου, 1η Μαρτίου, μετά έγινε η 1η Ιανουαρίου. Όλα αλλάζουν. Αλλάζουν. Συμβατικά πράγματα. Συμβατικά. Αλλά σε σχέση με την θέση του ηλίου τα πράγματα τίθενται. Λοιπόν, γιατί τώρα με την ησημερία 20 Νοεμβρίου. Επέτειος θλιβερά. Έχουμε καμία άλλη επέτειο θλιβερά την οποία μπορούμε να γιορτάζουμε? Εθνικάς επεθείους θλιβεράς έχουμε. Για μας τους Έλληνες είναι 29 Μαΐου του 1453. Προσέξτε, για την Εκκλησία υπάρχει καμία θλιβερά επέτειο? Θα μου πει τη Μεγάλη Παρασκευή. Όχι, δεν είναι θλιβερά επέτειο η Μεγάλη Παρασκευή. Δεν είναι θλιβερά επέτειο. Έχουμε δύο θλιβεράς επετείους. Την μία τη γιορτάζουμε, την άλλη όχι. Αυτοί που δεν γιορτάζουμε είναι αυτοί που λέμε τώρα. Εκείνοι που γιορτάζουμε είναι η έξοδος του Αδάμ από τον Παράδεισο. Και ποια είναι αυτή? Η Κυριακή της Πυρηνής. Είναι τότε που οι άνθρωποι πάνε και ξεφαντώνουν με τα χειρότερα ξεφαντώματα και τα αμαρτωλότερα όλης της χρονιάς. Και λένε τελευταίες απόκριες και διασκεδάζουν και πέφτουν στην γρεπάλη, την ποικίλη. Όση φορά είναι η μέρα πένθους. Όλα τα τροπάρια μιλούν για την πτώση και την φυγή του Αδάμ από τον Παράδεισο και την εξορία. Θλιβερά επέτειος για να θυμίζει ότι είμεθα έξω από τον Παράδεισο. Και αυτή η επέτειος 20 Νοεμβρίου, όποιος τη θυμάται θα τον ευτυχείς. Ξέρετε τι θα είχε να του πει? Θα είχε να του πει ότι ο Χριστός είπε, όπως τότε έγινε ό,τι έγινε στον κατακλυσμό, το ίδιο πράγμα θα γίνει και στις παραμονές όταν θα ξανάρθει ο Χριστός. Και συνεπώς 20 Νοεμβρίου έγινε ο κατακλυσμός. Ας θυμόμαστε ότι θα έρθει πάλι ο Χριστός να μας κρίνει και να είμαστε έτοιμοι. Πώς έτοιμοι? Όπως τότε ο Νόε έλεγε στους συγχρόνους του ότι πρέπει να είναι έτοιμοι. Χρήσιμη λοιπόν επέτειος που πρέπει να τη θυμόμαστε. Και έτσι, έτσι 600 το έτη εν τη ζωή του Νόε, του δευτέρου μηνός, 7η και η κάδη του μηνός, τη ημέρα τάφη, εράγησαν πάσε επιγέ της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού είναι όφθησα. Είναι πολύ δραματική η περιγραφή. Αυτή την ημέρα, δηλαδή ξαφνικά, εφνίδια η βροχή, εφνίδιος ο κατακλυσμός, συνέφιασε ο καιρός, βαριά σύννεφα αμέσως σκέπασαν τον ουρανό και άρχισε να βρέχει. Αυτή την περιγραφή
που και εδώ στην Αγία Γραφή την έχουμε δραματική, θα την ξαναδιαβάσω. Εράγησαν πάσε επί γη της Αβύσσου. Εράγησαν. Και οι καταράκτες του ουρανού είναι όχθησαν, σαν να είναι παράθυρα μεγάλα πάνω στον ουρανό και ανοίχθηκαν. Και άρχισαν να πέφτουν καταράκτες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δραματική η περιγραφή. Θα σας διαβάσω την ερχομένη φορά από ένα βιβλίο, ένα έπος βαβυλωνιακών που διασώζει μερικά στοιχεία αυτού του κατακλυσμού. Είναι το έπος του Γιγλαμές. Απηχεί και λεπτομερίες ακόμη, θα λέγα κατά λέξη ακόμη λεπτομερίες από τη μνήμη αυτή του κατακλυσμού. Και η μνήμη αυτή διατηρήθη σχεδόν σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς του. Σχεδόν. Και η περιγραφή είναι πάρα πολύ πολύτιμη, θα την πούμε παραλλήλως την ερχομένη φορά. Έχει πάρα πολύ σπουδαία σημεία, αλλά την ερχομένη γιατί η ώρα έχει περάσει. Και βλέπουμε μόνο ότι είναι κάτι πάρα πολύ τρομερό. Και γίνεται ο ιετός επί της γης. Βροχή, βροχή ασταμάτητη. 40 ημέρας και 40 νύχτας. Βρέχει και τη μέρα, βρέχει και τη νύχτα. Διαρκώς, χωρίς σταματημό. Εν τη ημέρα τάφτη, ποια ημέρα. Εδώ κάνει πάλι μια περίληψη αυτά τα συνηθισμένα που κάνει η Αγία Γραφή να επαναλαμβάνει και να έτσι περιληπτικός. Εν τη ημέρα τάφτη, 7 μέρες δηλαδή πριν από τον κατακλυσμό, εισήλθε, γιατί αυτό τώρα θέλει να πει, επειδή δεν το είπε προηγουμένως, εισήλθε Νοέ, Σιμ, Χαμ, Ιάφετ, η Νοέ και η γίνη Νοέ και οι τρεις γυναίκες και οι τρεις γυναίκες των ιών αυτού μετά αυτού εις την Κιβωτών. Και πάντα τα θηρία κατά γένος και πάντα τα κτίνη κατά γένος και παν ερπετών κινούμενων επί της γης κατά γένος. Σας είπα την περασμένη φορά τι σημαίνει αυτό το κατά γένος. Και παν όρνεων πετινών κατά γένος αυτού. Εισήλθον προς Νόε εις την Κιβωτών 2-2 άρσεν και φίλοι από πάση σαρκός, ενώ εις την πνεύμα ζωής. Και τα εισπορευόμενα άρσεν και φίλοι από πάση σαρκός εισήλθε, καθά ενεκύλατο ο Θεός τον Νόε. Και έκλεισε Κύριος ο Θεός την Κιβωτών έξω. Και ήρθε ο Θεός και έκλεισε την πόρτα απ' έξω. Είναι μια πολύ χαϊτωμένη φράση αυτή, πάρα πολύ χαϊτωμένη, η οποία δείχνει το εξής. Η πόρτα έκλεινε απ' έξω. Συνεπώς, εκείνοι που μπήκανε μέσα δεν μπορούσαν να την κλείσουν από μέσα. Κάπως έτσι. Κάτι άλλο σημαίνει πιο περισσότερο. Ασφάλισε ο Θεός απ' έξω την πόρτα. Όταν όμως ο Θεός ασφαλίζει, είναι μια ωραιοτάτη εικόνα ότι ο Θεός ασφαλίζει εκείνο που δημιουργεί ή εκείνο που γίνεται σύμφωνα με το θέλημά του. Τι έγινε με το θέλημά του? Η Κιβωτός και το περιεχόμενό της. Οι άνθρωποι, οι οκτώ και τα ζώα. Είναι δηλαδή η προστασία του Θεού. Έκλεισε ο Θεός την πόρτα απ' έξω. Σημαίνει, εκείνος που μένει απ' έξω είναι ο Θεός και κρατάει την Κιβωτό και την ασφαλίζει. Μπορούσαν να είχαν φτιάξει και οι άλλοι άνθρωποι κάποιο Κιβωτό. Δεν θα την ασφάλιζε ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα να βλέπουμε ότι ο Θεός ασφαλίζει κάτι. Η πληροφορία μας ότι ασφαλίζει ο Θεός κάτι είναι μεγάλο. Ξέρουμε κάθε τι που υπάρχει στη ζωή μας ότι ο Θεός δύναται να το ασφαλίζει. Όταν εμείς το βράδυ κλειδώνουμε την πόρτα του σπιτιού μας, έχουμε το αίσθημα ότι ο Θεός απ' έξω έκλεισε την πόρτα? Δεν το ξέρουμε. Διότι κάποιοι μπορεί να μπουν μέσα στο σπίτι μας. Οι κλέφτες, οι κακοποιοί. Κακοποιοί με την έννοια να κάνουν έγκλημα. Ή ακόμη αν θέλετε και διεφθαρμένοι άνθρωποι να μπουν μέσα στο σπίτι μας. Δεν έκλεισε ο Θεός απ' έξω την πόρτα. Εμείς απλώς μόνο κλείσαμε την πόρτα μας. Όχι ο Θεός. Αλλά εδώ ο Θεός κλείνει και ασφαλίζει.
Το σπίτι μας δεν ξέρουμε. Το χρηματοκιβώτιό μας το κλειδώσαμε. Και μάλιστα κάτι μεγάλα κλειδιά που έχει εκεί το χρηματοκιβώτιο, εναντίον θυπιός, εναντίον των κλεπτών, εναντίον πολλών που μπορούσαν να αφαιρέσουν το περιεχόμενό του. Το χρηματοκιβώτιό μας το ασφάλισε ο Θεός. Αγαπητοί μου, δεν ξέρω αν τα σπίτια μας τα ασφαλίζει ο Θεός, δεν ξέρω αν τα χρηματοκιβώτιά μας τα ασφαλίζει ο Θεός, τι θα αποθήκευμα με το στάρι και το σανό και την πούλπα και τη ζάχαρη και δεν ξέρω τι τα ασφαλίζει ο Θεός. Ένα ξέρω. Ένα ξέρω ότι το ασφαλίζει ο Θεός, την Εκκλησία. Αυτό είμαι σίγουρος, ότι την ασφαλίζει ο Θεός την Εκκλησία, διότι είναι η νοητική κυβωτός. Διότι εκείνος την ίδρυσε, όπως είπε και στον Νόε, να φτιάξει την κυβωτό. Και εκείνο που ιδρύει ο Θεός ο ίδιος, αυτό το ασφαλίζει. Και συνεπώς, μη φοβόσαστε αν την πουν την Εκκλησία ποικίλο τρόπο σε όλους τους αιώνας και σε όλες τις εποχές. Ένα μας να είναι το μέλημά μας, να είμεθα μέσα εις την Εκκλησία, να μην είμεθα απ' έξω. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσα τίγανα, πόση τροχή, πόσα μαρτύρια, απαριθμεί τα είδη των μαρτυρίων, πόσοι μάρτυρες, αλλά πού οι τύρανοι, πού οι διοκλητιανοί, πού οι νεαρονές. Έχει μια ωραία λέξη, ένα ωραίο ρήμα, πολύ δυνατό, σε σύγυνται. Έχουν σιωπήσει. Πού είναι αλήθεια, πού είναι όλοι εκείνοι που κυνηγούσαν την Εκκλησία. Η δε Εκκλησία πού, υπέρ των ήλιων λάμπει. Γιατί, διότι την έχει ασφαλίσει ο Θεός. Λοιπόν, μη φοβόμαστε όταν χτυπούν την Εκκλησία. Την προστατεύει ο Θεός. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά εκείνο το πολύ πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Το μέλημά μας πρέπει να είναι, εγώ είμαι μέσα στην Εκκλησία. Αν είμαι μέσα στην Εκκλησία, τότε είμαι ασφαλισμένος από τα ρεύματα που κυκλοφορούν και των κατακλυσμών που κατακλείζει τον κόσμο, των κατακλυσμών της αμαρτίας που κατακλείζει τον κόσμο, και τότε είμαι σίγουρος ότι μαζί με την Εκκλησία και εγώ θα σωθώ. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε, στην προσπάθειά μου να είμαι συνεπής, να τελειώνουμε στις 10.